Για ακόμη μια χρονιά η πολεμική αεροπορία τιμά τον προστάτη της Αρχάγγελο Μιχαήλ με μια σειρά εκδηλώσεων, εορταστικών εκδηλώσεων, όπου ξεκινούν σήμερα, ανήμερα της εορτής, και θα διαρκέσουν μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή. Πριν για την ιστορία σας πω μόνο ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ καθιερώθηκε ως προστάτης της πολεμικής αεροπορίας στις 11 Ιουνίου του 1954, ενώ η γιορτή τοποθετείται στις 8 Νοεμβρίου. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό που σας περιέγραψα, μικροί και μεγάλοι θα μπορούν από σήμερα, από τις 9 η ώρα, να έρθουν εδώ στην αεροπορική βάση Ντεκέλειας, να παρακολουθήσουν τις εορταστικές εκδηλώσεις, αλλά και να θαυμάσουν από κοντά τα αεροσκάφη, τα οποία βλέπετε αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, τα οποία έχουν γράψει τα δικά τους χιλιόμετρα στο χρονοτούλαπο της ιστορίας της πολεμικής αεροπορίας. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον καλεσμένο μας να μας πει λίγα λόγια για τις εορταστικές εκδηλώσεις αλλά και για την ιστορία των αεροσκαφών. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ξεκινάνε, όπως είπατε, από σήμερα. Καλημέρα σας. Ξεκινάνε από σήμερα οι εορταστικές εκδηλώσεις σε όλα τα αεροδρόμια της πολεμικής αεροπορίας. Μέχρι και την Κυριακή θα συνεχιστούν και μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα όλα τα αεροδρόμια, όλες οι μονάδες είναι ανοιχτές στο κοινό για την προσέλευσή του, για να θαυμάσει, να δει όλα αυτά τα που έχουν λάβει χώρα στους χώρους αυτούς της πολεμικής αεροπορίας. Εδώ βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο Δεκελίας, στην αεροπορική βάση Δεκελίας, στο Τατόι, όπου ουσιαστικά είναι η κοιτίδα της πολεμικής αεροπορίας. Εδώ είναι που υπάρχει η σχολή Κάρων, υπάρχει η σχολή μονίμων υπαξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας, υπάρχει η αεροπορική σχολή πολέμου και πολλά άλλα. Από εδώ ξεκίνησε όλη η ιδέα της αεροπορικής ιστορίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αποτελεί το αρχαιότερο και το παλαιότερο αεροδρόμιο της χώρας, σε συνεχή λειτουργία από το 1918 μέχρι και σήμερα. Και ουσιαστικά έχει φιλοξενήσει σχεδόν όλους τους τύπους αεροσκαφών που έχουν πετάξει με τα φτερά της πολεμικής αεροπορίας. Κύριε Διοικητά, θα μας βοηθήσετε να μας πείτε ποια αεροσκάφη έχετε κοντά σας, τι αεροσκάφη βλέπουμε. Τα αεροσκάφη που βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή μέσα στον χώρο του μουσείου, στον χώρο της αεροπορικής βάσης Ντεκέλειας, υπάρχει και το Μουσείο της Πολεμικής Αεροπορίας. Ναι. Το μουσείο αυτό έχει ιδρυθεί από το 1992. Και είναι ανοιχτό στο κοινό επισκέψιμο τις καθημερινές για ομάδες, σχολεία, συλλόγους με μια μικρή προσυνεννόηση και τα Σαββατοκύριακα για το κοινό σε ώρες 10 με 6 συνήθως το απόγευμα. Ορισμένους τύπους αεροσκαφών που βλέπουμε αυτή τη στιγμή μέσα στο μουσείο. Σωστό. Τα αεροσκάφη που βλέπουμε εδώ πέρα είναι χωρισμένα σε δύο τομείς. Στην πλευρά που βλέπετε τώρα είναι τα αεροσκάφη μέχρι και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αεροσκάφη όπως το Χάρβαρντ, που αποτέλεσε ένα από τα πρώτα εκπαιδευτικά της πολεμικής αεροπορίας, ή και το Tiger Moth, που ήταν ένα ακόμα εκπαιδευτικό της πολεμικής αεροπορίας. Βλέπουμε ένα αεροσκάφος Helldiver, που είναι ένα από τα πιο σπάνια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Μόνο 5, το μαύρο αεροσκάφος που βλέπετε τώρα, είναι ένα του Αμερικάνικου Ναυτικού, έτσι, το οποίο είναι ένα από τα 5 που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ένα στην Ελλάδα, 2 στην Ηνωμένες Πολιτείες, ένα στην Ταϊλάνδη Ελευθερία. Και ένα στη Γαλλία. Αυτά είναι όλα και όλα. Να ζητήσουμε τον καλό συνάδελφο να γυρίσουμε στον διοικητή, να τον δούμε, να μιλήσουμε λίγο. Μας αρέσει πάρα πολύ που βλέπουμε τα αεροσκάφη μας. Να μας μιλήσει λίγο για τους ήρωες των εθέρων, γιατί αυτές τις ημέρες οι ήρωες πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας αντιμετωπίζουν καθημερινά δεκάδες περιστατικά, τεράστιες προκλήσεις στο Αιγαίο, δεκάδες περιστατικά με υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών και παραβιάσεων. Είναι η καθημερινότητά τους και με κίνδυνο τη ζωή τους βρίσκονται στους ουρανούς. Για το καθήκον. Για το καθήκον και για εμάς. Ακριβώς όπως το είπατε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πετάνε καθημερινά και αντιμετωπίζουν την απειλή σε καθημερινή βάση, βρίσκονται εκεί μόνο και μόνο για την εκτέλεση του καθήκοντος, για κανένα άλλο λόγο. Και βλέπουμε εδώ μέσα στο μουσείο, όποιος το επισκεφτεί θα το δει, υπάρχουν δύο τεράστιες ελληνικές σημαίες, τις οποίες είναι αποτυπωμένα επάνω τα πρόσωπα αυτών που έχουν χαθεί στην ειρηνική περίοδο, κατά τη διάρκεια εκπαιδεύσεων ή ακόμα και παραβιάσεων, όπως με τον υποσυναγό Σιαλμά που είχε γίνει το 1992. Εδώ μέσα υπάρχει και η κάσκα του που είχε βρεθεί τότε στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο, μετά την πτώση του, μετά από μια εμπλοκή με τουρκικό αεροσκάφος. Εδώ μέσα βλέπουμε εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαθεί γιατί δώσαν τη ζωή τους την ίδια για την εκτέλεση του καθήκοντος. Για να βρισκόμαστε όλοι. Κύριε Διοικητά, ναι. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Τα πρόσωπα που αποτυπώνονται σε αυτή την πολύ μεγάλη ελληνική σημαία, ποια είναι? Είναι τα πρόσωπα αυτών των πιλότων της πολεμικής αεροπορίας τα οποία έχουν χαθεί στη διάρκεια των ετών της ύπαρξής της.
στη διάρκεια της εκπαίδευσης και στη διάρκεια της προσπάθειας απομάκρυσης του κινδύνου που υπάρχει. Είναι καθημερινές πάντως, κύριε Δικτά, οι προκλήσεις στο Αιγαίο από τα τουρκικά μαχητικά. Καθημερινές και όπως διαβάζουμε όλοι και στις εφημερίδες και ακούμε και παντού, έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα και βλέπουμε ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη αύξηση όλων αυτών των εμπλοκών και των παραβιάσεων σε καθημερινή βάση. Πώς αντιμετωπίζετε όλα αυτά τα περιστατικά? Θέλω να ξαναδούμε τη σημαία. Όσο τον ακούμε να μας περιγράφει αυτό που, να απαντάει σε αυτό που ρωτάς, θέλω να ξαναδούμε τη σημαία. Γιατί η σημαία αυτή είναι πολύ σημαντική. Ο συνάδελφος ο Περατέρ θα σας δείξει αυτή τη στιγμή τη σημαία. Σιγά σιγά να δείτε ακριβώς. Είναι οι άνθρωποι, οι Έλληνες πιλότοι που έχουν χαθεί. Η σημαία που βρίσκεται ακριβώς πίσω μας. Εδώ να καθήκοντος. Ελάτε, κύριε Δικητά. Υπάρχουν και στις δύο πλευρές του μουσείου. Αυτή η σημαία υπάρχει και στις δύο πλευρές του μουσείου και αποτυπώνονται τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων. Των ηρώων θα έπρεπε να πω, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Και γράφει πάνω στο κάτω μέρος της σημαίας, αν βλέπετε από τον οπερατέρ, τιμή σε εκείνους όπου στη ζωή του όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες. Θα μας πείτε λίγο ποια είναι τα συναισθήματα που έχετε και οι πιλότοι μας όταν καλείστε να κάνετε το καθήκον στους εθέρες? Εκείνη τη στιγμή αδρούμε με απόλυτο επαγγελματισμό και το μόνο που σκεφτόμαστε είναι πώς θα προασπίσουμε τα ελληνικά συμφέροντα, την ελληνική ανεξαρτησία, την ελληνική ακαιρεότητα. Γιατί όπως φαίνεται αυτό το θαυμαστό όπλο, η πολεμική αεροπορία, πέρα από ένα δυναμικό παρόν και ένα λαμπρό μέλλον που πιστεύουμε ότι έχει, βλέπουμε ότι έχει και ένα ένδοξο παρελθόν, μια ένδοξη ιστορία και αυτή η ιστορία είναι γεμάτη από συνεχείς καθημερινές μάχες και περιπέτειες με τις οποίες ουσιαστικά έχουν καταφέρει να προασπίσουν την εθνική ανεξαρτησία και την δημοκρατία της χώρας μας. Να τον ξαναδούμε λίγο τον κύριο διοικητή και να τον ευχαριστήσουμε πολύ και να ξαναδούμε αυτή την πουλάδα που φέρει εδώ στο στήθος, γιατί για όσους δεν ξέρουν, αυτή η πουλάδα για τους πιλότους, για τους ανθρώπους πολεμικής αεροπορίας είναι τα πάντα. Έτσι δεν είναι, κύριε διοικητά? Έτσι είναι. Δεν είναι μόνο όμως οι υπτάμενοι, να μην το ξεχνάω αυτό πολλές φορές. Σωστά. Μπορεί να είναι αυτοί που φαίνονται πάντα, αλλά είναι και όλοι οι άλλοι, οι μηχανικοί, οι τεχνικοί και πάρα πολλές άλλες ειδικότητες, οι οποίοι όλοι αποτελούν μια ομάδα για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε, το επιθυμητό, το κάλλιστο. Έτσι. Όλοι αυτοί συνεισφέρουν, όλοι στο δικό τους βαθμό, για να έχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε, έτσι ώστε να μπορούμε εμείς να πετάξουμε και να φέρουμε την αποστολή σε πέρα σε καθημερινή. Στην καθημερινή βάση. Είχα την τύχη και την τιμή να έχω πατέρα έναν από εσάς. Και έχω ζήσει στα υπόστεγα. Είχα την τιμή να περάσω και στην Τικάρον. Αλλά στις Πανελλήνιες. Αλλά ήρθα εδώ, ναι. Σε αυτό το μετερίζει. Χρόνια καλά. Πολλά στην πολεμική μας αεροπορία. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Καλημέρα. Να είστε καλά.